καταγγείλαμε την προκλητική δήλωση του Υπουργού, όπου στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι ο εμβολιασμός στα νησιά θα έχει επιπτώσεις από την απεργία των απεργατών. Για άλλη μια φορά εκβιαστικά διλήμματα, για άλλη μια φορά σε συνεργασία το Υπουργείο με τους εφοπλιστές να υπονομεύσει την απεργία των απεργατών, όπου οι ναυτεργάτες αγωνίζονται για να έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας, να έχουν κοινωνική ασφάλιση, να έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ο Υπουργός αδιάλακτος στη τοποθέτησή του ότι οι διεθνείς συμβάσεις που επικαλείται και θέλει να εφαρμόσει αρχής γενομένης στα φωτοφόρα και θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων, ότι αυτές οι συμβάσεις είναι διεθνώς θεσμοθετημένες, είναι συμβάσεις πείνας, είναι συμβάσεις που εφαρμόζονται για ναυτεργάτες από οποιαδήποτε χώρα φτηνή, ανασφάλιστη, χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αυτές τις συνθήκες θέλει να τις εφαρμόσει για το σύνολο των ναυτεργατών. Δεν είναι μόνο για τα ποτοφόρα, που για άλλη μια φορά προκλητικά ανέφερε, και του είπαμε χαρακτηριστικά ότι και στην κρουαζιέρα, με την πολιτική που συνεχίζει και εφαρμόζει και αυτή η κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες, δεν έχει μείνει ναυτεργάτης με σύμβαση ασφάλιση συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αυτή η πολιτική στην υπηρεσία των εφοπλιστών, στην υπηρεσία της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους, ισοπεδώνει κατακτήσεις και δικαιώματα των ναυτεργατών. Μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο και η απάντηση θα κριθεί στον αγώνα, στην απεργία, στους καταπέλτες των πλοίων.